Εκπομπή είμαστε. Ο Φώτης έχει αρχίσει λίγο, δεν πειράζει, έρχεται σε λίγο, θα είναι στο στούδιο μαζί μας. Προχωρήσαμε στο επόμενο μας θέμα, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης ενδιαφέρον θέμα έχει να κάνει η Στέλλα με τις κακοτεχνίες στο σπίτι, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε τοίχους ραγισμένους, τοίχους με υγρασία και έτσι δεν μπορούμε να μάθουμε, δεν ξέρουμε πώς να τα αποτρέψουμε αυτά, αλλά και να τα αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Αλαγιώτη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ, που είναι το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. Και μας βοηθάει σε αυτό το θέμα, στις κακοτεχνίες στο σπίτι μας. Κύριε Αλαγιώτη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Τηλεθεατές σας. Έχετε φέρει και φωτογραφίες μαζί σας για να δείχνουμε στον κόσμο όλες τις κακοτεχνίες που μπορεί να προκύψουν μέσα σε ένα σπίτι. Και εσείς θα μας πείτε πώς μπορούμε να τις προλάβουμε, να μην δημιουργηθούν καν στο σπίτι μας. Έχουμε φέρει κάποιες φωτογραφίες, όμως το βασικό. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο κάθε πολίτης να φροντίσει να αποφύγει τις κακοτεχνίες. Δηλαδή, με το που θα ξεκινήσει κάποιος να χτίσει το σπίτι του, είτε θα το χτίσει σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο, καλό θα ήταν να βρει καλή ομάδα μηχανικών αρχιτεκτών να αρχίσει τη δουλειά. Κύριε Αλαγιώτη, με αυτό όμως είναι και κάπως δύσκολο στις μέρες μας, γιατί πολλοί αγοράζουμε έτοιμα σπίτια, έτοιμα διαμερίσματα. Θα πάμε και στο έτοιμο. Βλέπουμε εντωμεταξύ και εικόνες, να τα σχολιάζουμε εντωμεταξύ. Πείτε μας για να διαλέγουμε σωστή ομάδα κτλ. Ναι. Πρώτα πρέπει να διαλέξουμε μια σωστή ομάδα και στη σωστή ομάδα να τις αναθέσουμε να κάνει όλη τη δουλειά. Δηλαδή να μην χρησιμοποιήσουμε το κυπριακό, βγάλε μου την άδεια και μετά βλέπω, έχω ένα γνωστό, ένα φίλο. Η ομάδα πρέπει να της ανατεθεί, να κάνει όλα τα σχέδια, όλες τις λεπτομέρειες, λεπτομέρειες υγρομονώσεων, λεπτομέρειες θερμομονώσεων και να τα επιβλέψει. Ωραία. Το δεύτερο είναι να βρει έναν εργολάβο, ο οποίος να είναι φυσικά, πρέπει να είναι αδιούχος κτλ., ούτως ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει επαγγελματίες για να κάνει τη δουλειά του. Εξηγήστε μας τι βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε μια ρογμή οριζόντια παράλληλα με το σίδερο ενός αντεστραμμένου δοκαριού. Αυτές οι ρογμές είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνες. Σε λίγο θα δούμε και κάποιες κάθετες ρογμές, τις οποίες βλέπουμε πολλές φορές σε πολυκατοικίες. Γιατί λέτε ότι αυτό είναι επικίνδυνο, κύριε Αλαγιώτη? Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί αυτά είναι υγρασία, η οποία όπως τη βλέπετε εισχωρεί από το σουβά μέσα στο δοκάρι το αντεστραμμένο, οξυδώνει τον οπλισμό του δοκαριού. Ο οπλισμός οξυδούμενος διονγκούται, αυξάνεται δηλαδή ο όγκος του. Όταν διονγκωθεί ο οπλισμός και όταν αυξάνεται ο όγκος του, τότε σπρώχνει προς τα πάνω το σκυρόδεμα, ανοίγει μια ρογμή, μετά ξαναμπαίνει με αυτή τη ρογμή περισσότερο νερό, γίνεται περισσότερη οξύδωση του οπλισμού, ξαναδιονγκώνεται και στο τέλος της ημέρας καταλήγουμε να μην έχουμε οπλισμό. Όπως τον ξέρουμε δηλαδή στο συγκεκριμένο σημείο. Κύριε Αλαγιώτη, όμως, εμείς τώρα που θα πάμε να αγοράσουμε ένα σπίτι και δεν το έχουμε φτιάξει οι ίδιοι, πώς θα ξέρουμε ότι σε 2 χρόνια θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή πώς θα το δούμε με το γυμνό μας μάτι? Δυστυχώς δεν θα το δούμε πριν εμφανιστεί το πρόβλημα. Όταν θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα που εμφανίζονται στις οικοδομές, ειδικά από οικοδομές που έχουν απολυθεί από νεοφανείς, τους ονομάζω, επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, οι οποίοι έχουν μπει στο επάγγελμα τα τελευταία χρόνια που υπήρχε μια φούσκα στα ακίνητα. Όταν πάει να αγοράσει, λοιπόν, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ζητήσει να δει σχέδια. Να ζητήσει να δει άδεια οικοδομής. Να ζητήσει να δει σχέδια λεπτομεριών. Να μην αρχίσει να ακούσει μια τιμή. Δυστυχώς, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα περισσότερα συμβόλαια αγοράς κατοικιών είναι μία σελίδα συμβόλαιο και μία ή δύο σελίδες σχέδια. Αν είναι διόρροφο το κτίριο, είναι 2 σελίδες. Αν δεν είναι διόρροφο, είναι 1 σελίδα. Άρα υπάρχει μία ασάφεια ως προς ποιες είναι υποχρεώσεις του κατασκευαστή προς τον αγοραστή. Οι αγοραστές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ωραία. Σωστά. Φύγαμε από τους αγοραστές. Τώρα είμαστε μέσα στο σπίτι, κατοικούμε και θέλουμε να μας πείτε εδώ τι βλέπουμε στην οθόνη μας και πώς το αντιμετωπίζουμε. Εδώ πάλι είναι μία ρογμή οριζόντια πάλι. Είναι περίπου η ίδια κατάσταση όπως το προηγούμενο. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Πρώτον, είναι συντήρηση των οικοδομών. Δηλαδή, οποτεδήποτε εμφανιστεί η παραμικρή ρογμή σε οικοδομή, πρέπει να καθαρίζεται, να ανοίγεται και να συντηρείται. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τις οικοδομές μας ασυντήρητες. Να σας πω κάτι. Επειδή μιλάμε για ρογμές, δηλαδή, άμα εμφανιστεί μια ρογμή στον τοίχο του σπιτιού μας, του υπνοδωματίου, μπορούμε δηλαδή να την φτιάξουμε? Με ποιο τρόπο φτιάχνεται, κύριε Αλαγιώτη? Δεν είναι καλό να πούμε τρόπους που φτιάχνονται ρογμές από τηλεοράσεως. Εκείνο που πρέπει να πούμε όταν εμφανίζονται ρογμές είναι να ειδοποιήσουμε τον μηχανικό μας, τον αρχιτέκτονα μας, να έβρει τα αίτια πρώτα της ρογμής. Διότι η ρογμή είναι ένα σύμπτωμα. Το αίτιο
Μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Το αίτιο μπορεί να είναι η υγρασία που εισήρθε στο δοκάρι ή στην κολόνα και έχει διονγκώσει τον οπλισμό. Το αίτιο αντιδρομή μπορεί να είναι η καθίσθηση πεδίλου. Άρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το πρόβλημα. Ποτέ δεν πρέπει να προχωρούμε σε επιδιόρθωση κακοτεχνιών χωρίς να λύσουμε το αίτιο. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας θα εμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια και δεν θα έχει τελειωμό. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε το αίτιο πρώτα και βρίσκοντας το αίτιο λύουμε και το πρόβλημα. Εδώ είναι μια ρογμή παράλληλη με το σίδερο της κολόνας. Είναι παλιά κατασκευή αυτή. Είναι κατασκευή της δεκαετίας του 1980. Τέτοιες κατασκευές υπάρχουν πάρα πολλές στη Λευκοσία. Αυτές οι ρογμές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, όπως είχα προηγουμένως, γιατί οξυδώνουν τον οπλισμό, αποσαθρώνεται το σκυρόδεμα και στο τέλος της ημέρας μπορεί να οδηγηθούμε και σε κατάρρευση. Πείτε μας απλά, κύριε Αλαγιώτη μου, τι να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Βγαίνουμε στην οροφή του σπιτιού μας και βλέπουμε αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να καλέσεις έναν ειδικό, πρώτα το μηχανικό σου. Πρέπει να ξέρεις το μηχανικό σου. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις από την αρχή μια συμφωνία μαζί του να το ξέρεις το μηχανικό σου. Να βρει το αίτιο, αν όντως είναι οξύδωση, που αυτή φαίνεται ότι είναι οξύδωση οπλισμού, τότε έχει υλικά με τα οποία θα δω και οδηγίες σε έναν καλό τεχνίτη ή αν είναι μεγάλη οικοδομή, μεγάλο το εύρος των προβλημάτων. Θα ζητήσει μέσα από κάποιες προδιαγραφές προσφορές από 2-3 εργολάβους για να διορθώσει τη ζημιά. Εδώ πάλι είναι οι υγρασίες από το έδαφος που ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και εκεί, η υγρασία είναι αυτό. Η υγρασία είναι η οποία έχει αποσαθρώσει τον σουβά και τα τούφλα της περίφραξης. Mm-hmm. Και εδώ είναι πάλι είναι μια κακοτεχνία, οφείλεται σε έλλειψη υγρομόνωσης. Οι οικοδομές είναι της δεκαετίας του 70-80 όπου δεν εγίνοντο επιβλέψεις, το πρώτο. Ο κόσμος έπαιρνε μια άδεια οικοδομής με 4 σχέδια. Δεν γίνονται λεπτομέρειες, πρέπει να πούμε αυτά. Δηλαδή, δεν πρέπει να κατηγορήσουμε κανένα. Και τα πλήστα σπίτια χτίζονται από τους ιδιοκτήτες τους τα Σαββατοκύριακα. Τους ίδιους, ναι. Τα Σαββατοκύριακα. Οπότε εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό λέω πρέπει να καλέσεις κάποιον να διαγνώσει πού οφείλεται το πρόβλημα για να δώσεις τη σωστή λύση. Μέχρι όμως να έρθει ο ειδικός, εμείς μπορούμε κάπως να συντηρήσουμε αυτό τον τοίχο. Η συντήρηση πρέπει να είναι κάθε χρόνο. Ναι, σε αυτή την κατάσταση μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε σε αυτή την κατάσταση, τα φυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Τείχος, όχι. Ο συγκεκριμένος πρέπει να του λύσει το πρόβλημά του, γιατί αν το σωβατήσεις, αν το φτιάξεις, θα έρθει ξανά κάτω. Τα λουλούδια παίζουν κάποιο ρόλο. Τι? Τα λουλούδια που είδαμε εκεί. Βεβαίως. Η υγρασία προέρχεται από την αναπήδηση του νερού από τους κήπους κτλ. Ήταν που ήταν, δεν ήταν υγρομονωμένο το θεμέλιο του τοίχου, είχε και την αθώνα δίπλα που πιεζόταν καθημερινά από υγρασίες από τον αθώνα, οπότε αντιλαμβάνεστε οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό τι είναι, ταράτσα. Αυτή είναι μια ταράτσα, ένα άλλο πρόβλημα που είναι έλλειψη συντήρησης πάλι. Γι' αυτό τονίζω ιδιαίτερα το θέμα συντήρησης. Δεν ελέγχουμε τις οροφές μας. Με αποτέλεσμα ήταν να φράσουν οι ροροές, να μαζεύεται νερό στην οροφή. Και θα δούμε και την επόμενη φωτογραφία. Θα δούμε ότι στο τέλος της ημέρας διαλύεται η υγρομόνωση της οροφής. Το συγκεκριμένο έχει υγρομόνωση, αλλά διαλύθηκε η υγρομόνωση. Το ταβάνι μας έτσι. Και από εκεί ξεκινά η είσοδος υγρασία. Να σας πω όμως, πώς μπορούμε να το προλάβουμε αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε στην ταράτσα μας έτσι για να μην μαζεύει νερό. Κάθε Σεπτέμβρη πρέπει να αρχίσουν οι βροχές, καθάρισμα. Καθάρισμα. Συντήρηση. Πάνω απ' όλα συντήρηση. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχει θέμα συζήτηση αυτή την περίοδο για να προωθηθεί νομοθεσία για υποχρεωτική τακτική επιθεώρηση των οικοδομών. Τα προβλήματα της Λεμεσού, τα οποία αποτύχει, δεν θρενήσαμε θύματα. Το μπαλκόνι. Τα μπαλκόνια. Αυτά τα μπαλκόνια είναι η κλασική περίπτωση υγρασίας. Δηλαδή, εισερχόταν υγρασία από την πάνω πλευρά του μπαλκονιού που δεν ήταν υγρομονωμένο. Να πούμε ότι την περίοδο εκείνη δεν υγρομονώνουν το. Λοιπόν, σωστά τα μπαλκόνια. Κυρία Αλαγιώτη, οδήγησε αυτή την κατάσταση. Θέλουμε έτσι κλείνοντας να μας πείτε ένα-ένα τα σημεία που πρέπει να κοιτάμε όταν θα πάμε να αγοράσουμε ή να ενοικιάσουμε ή να μπούμε σε ένα σπίτι. Ποια σημεία να κοιτάμε. Όταν θα αγοράσουμε. Θα αγοράσουμε. Και θα δώσουμε τους 14 ετήσιους μισθούς μας. Ναι. Για να αγοράσουμε ένα σπίτι, δίνουμε 14 ετήσιους μισθούς μιας οικογένειας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να είστε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ζητήσουμε να δούμε σχέδια. Ωραία. Να ζητήσουμε άδειες. Άδειες. Μέσα στο σπίτι τι βλέπουμε. Κοιτάξτε, αν θα αγοράσουμε από τα σχέδια, θα δούμε τα σχέδια. Το σπίτι είναι αν μέσα. Μέσα στο σπίτι, επειδή ο κάθε πολίτης δεν είναι ειδικός. Ναι. Οφείλουμε ωραία, να το πούμε. Πείτε μας εδώ πέρα θα πρέπει να πάρει μαζί του σε αυτή την αγορά και έναν ειδικό. Να το συμβουλεύσει. Να πάρει και τον ειδικό. Να βρει ένα δικό του αρχιτέκτονα, ένα δικό του πολιτικό μηχανικό, ένα δικό του μηχανολόγο. Να του πει: κοιτάξτε, εγώ θα δώσω 300.000 ευρώ.
Πόσα θες να μου παρακολουθάς την εξέλιξη της οικοδομής. Για λογαριασμό μου. Δεν θα κάνει επίβλεψη. Θα παρακολουθά για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Δεν πρέπει να αφήνονται όλα στην καλή διάθεση, διότι είδαμε την καλή διάθεση, δεν υπήρχε δυστυχώς. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ωραία. Έτσι, να είμαστε πιο προσεκτικοί λοιπόν και στην αγορά του σπιτιού, αλλά να κάνουμε και αυτή τη συντήρηση που είπατε, να προσέχουμε τα σπίτια μας, ώστε να μην έρθουμε σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Κύριε Αλαγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να περάσουμε.